Ξεκινώντας τη σημερινή εκπομπή, να καλησπερίσω την κυρία Έφη Ζωπόγλου. Σωστά το λέω. Καλησπέρα, ναι. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Τον κύριο Γιώργο Ψιστάκη, και οι δύο είναι μαθηματικοί. Καλησπέρα, κύριε Ψιστάκη. Και η κυρία Μαρία Θέμελη, σωστά. Θέμελη, η οποία είναι φιλόλογος. Θα βοηθήσουμε λοιπόν όλους, μικρούς και μεγάλους, και αυτοί οι οποίοι αγχώνατε τους μικρότερους και τους αγχώνετε κατά την περίοδο των εξετάσεων, αλλά και τους μικρότερους οι οποίοι θέλουν να μάθουν και να ενημερωθούν στα μαθηματικά και τα αρχαία ελληνικά. Οι υποψήφοι στις πανελλήνιες εξετάσεις, Πλάτωνας και Αριστοτέλης, το διδαγμένο και αδίδακτο κείμενο, αντίστοιχα στα αρχαία ελληνικά, ευκολότερα από πέρσι. Φαίνεται ότι ήταν μαθηματικά, αλλά επειδή εγώ δεν είμαι και δεν ξέρω, θα ρωτούσω την κυρία Ζωπόγλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για βοηθήστε μας και βοηθήστε και τους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, τα θέματα των μαθηματικών για τους υποψηφίους στο Νεπάλ παρουσίασαν αυξημένη δυσκολία σε σχέση με πέρυσι. Ήδη από το πρώτο ερώτημα του δεύτερου θέματος, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα σύνθετα δομημένο ερώτημα. Όσον αφορά τώρα το τελευταίο ερώτημα του τέταρτου θέματος, ήταν αρκετά απαιτητικό όσον αφορά και τη σκέψη και τη διαχείριση των πράξεων. Οπότε θα λέγαμε ότι για τα ΕΠΑΛ συγκεκριμένα ήταν μια δυσκολότερη χρονιά φέτος σε σχέση με την περσινή. Οι μαθητές ήταν καλά προετοιμασμένοι? Όσοι ήταν καλά προετοιμασμένοι, θα πήγαν... έφτασαν τουλάχιστον μέχρι έναν βαθμό αξιοπρεπή. Οι υπόλοιποι θα παλέψουν έτσι ώστε να έχουν την επόμενη ευκαιρία ή στις επόμενες εξετάσεις. Να δώσουμε όμως λίγο και τα θέματα, τα οποία ακριβώς ποια ήταν τις λύσεις. Βεβαίως. Λοιπόν, στο πρώτο θέμα, ναι, οι ερωτήσεις θεωρίας ήταν αρκετά εύκολες, βατές. Η απόδειξη ήταν από τη στατιστική, από το, ναι, κεφάλαιο της στατιστικής. Ναι. Και τα σωστού λάθος αναμενόμενα και αυτά, εύκολα δηλαδή. Αναμενόμενα για αυτούς οι οποίοι ήταν καλά προετοιμασμένοι. Έτσι λέτε εσείς καλύτερα. Εν γέννη, εύκολα θέματα θεωρίας. Ναι. Το πρώτο θέμα θεωρίας ήταν εύκολο. Από το δεύτερο θέμα, ζόρισαν λίγο οι συντάκτες των θεμάτων τους υποψηφίους. Ήδη δηλαδή από το πρώτο υποερώτημα του δεύτερου θέματος, ναι, κλήθηκαν να χτίσουν μία άλλη δομή στην άσκηση την οποία θα έλυναν. Προχωρώντας στο τρίτο θέμα, εκεί τα πράγματα ήταν αρκετά πιο σύνθετα, όχι άγνωστα παντελώς στους μαθητές, πιο σύνθετα, ήθελε να είσαι προσεκτικός, να διαβάσεις πολύ καλά την εκφώνηση της άσκησης. Και στο τέταρτο θέμα, εκεί χρειαζόταν εμπειρία, το πρώτο υποερώτημα ήταν ομαλό, το δεύτερο και το τρίτο χρειαζόταν πολύ προσοχή, το τρίτο ήταν το αποκορύφωμα όλων. Πολύ δύσκολο, ακόμα και καλά προετοιμασμένοι μαθητές, ναι, δεν κατάφεραν να απαντήσουν σωστά. Μάλιστα. Αυτά για τα ΕΠΑΛ, λοιπόν. Ναι. Κύριε Ψιστάκη, θα μας βοηθήσετε εσείς για τα γενικά λύκειο που ήταν απαιτητικά τα θέματα? Βεβαίως, τα θέματα ήταν απαιτητικά. Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα, η θεωρία ήταν σαφώς διατυπωμένη, δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Ναι. Και μάλιστα υπήρχε και ένα ερώτημα κρίσεως στην λογική την ίδια που το είδαμε και πέρσι να συμβαίνει. Άρα δεν πρέπει να δυσκόλεψε ή να παραξένεψε τους μαθητές. Το δεύτερο θέμα ήταν βατό αρκετά, έμοιαζε πάρα πολύ στη φιλοσοφία του δεύτερου θέματος του 2016 και οι όποιες δυσκολίες συναντώνται από το τρίτο θέμα και μετά. Το τρίτο θέμα ξεκινούσε και υπήρχε ήταν γεωμετρικό πρόβλημα στην ουσία, όπου ήθελε κάποιες έστω και στοιχειώδεις γεωμετρικές γνώσεις από προηγούμενα χρόνια. Και ό,τι αφορά τα δύο τελευταία του ερωτήματα, οι πράξεις εκεί λίγο με την παρουσία του Άρη του αριθμού πει ίσως να προξένησαν κάποια μορφή δυσκολία σε κάποιους μαθητές. Σε ό,τι αφορά το τέταρτο θέμα, που ήταν και το πλέον απαιτητικό, ναι, το ερώτημα Δ1 ήταν αρκετά βατό, αλλά από εκεί και μετά τα τρία επόμενα ερωτήματα θέλανε σύνθετη σκέψη των μαθητών, συνδυαστική σκέψη, ηρεμία, ψυχραιμία και ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά. Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στα αρχαία. Βεβαίως. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα κύριε. Λοιπόν, ξεκινώντας με μια αισιόδοξη θεώρηση των θεμάτων, η υποτίμηση θα έλεγα πως είναι θετική. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι έως και εύκολα σε μια πολύ αισιόδοξη, επαναλαμβάνω, υποτίμηση. Σε ό,τι αφορά το διδαγμένο κείμενο, τους δόθηκε, όπως προείπατε, ένα απόσπασμα από την Πολιτεία του Πλάτωνα. Τα θέματα ήταν κατανοητά πραγματικά και στη διατύπωση και αντιμετωπίσιμα ακόμη και από έναν ίσως μέτρια προετοιμασμένο μαθητή, για τον πολύ καλά προετοιμασμένο σίγουρα ήταν εύκολο.
εύκολα. Νομίζω σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει αυτό, ότι αυτός ο οποίος είναι καλύτερα προετοιμασμένος, και σε αυτό βέβαια βοηθάτε και εσείς τους μαθητές, θα του φανούν εύκολα τώρα και θα μπορέσει να απαντήσει και πιο σύντομα, αλλά και να καταλάβει σωστά. Για τους άλλους θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Και αν θέλετε, αυτή είναι και η διαφορά των μαθητών οι οποίοι είναι προετοιμασμένοι και αυτών οι οποίοι δεν είναι. Αυτός είναι και ο στόχος, να τους φαίνονται γνωστά. Εννοείται ότι δίνουμε σε ό,τι αφορά το διδαγμένο κείμενο σε γνωστή ύλη. Καινοτομία για το διδαγμένο ήταν το θέμα Β3, το ερώτημα εισαγωγής που λέμε, το οποίο ήταν αντιστοίχηση. Θεωρώ, προσωπική μου θέση, ότι ευνοεί αυτό τα παιδιά, γιατί αποφεύγεται η αποστήθηση, η σύνταξη γραπτού ενιαίου λόγου κτλ. Σε ό,τι αφορά το αδίδακτο, δόθηκε ένα χωρίο από τη ρητορική του Αριστοτέλη. Αυτό αφενός δημιουργεί κάποιες εύλογες δυσκολίες σε ό,τι αφορά στην απόδοση του περιεχομένου στην ελληνική. Τώρα, τα γραμματικά και τα συντακτικά φαινόμενα κινήθηκαν στην λογική των προηγούμενων ετών χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, και μάλιστα η διατύπωση των ασκήσεων ήταν και αρκετά ευκρινής. Μάλιστα. Άρα πιστεύετε ότι ήταν, ήταν μια ναι, Δημήτρη, ωραία. Να βλέπουμε και τα πλάνα. Ευχαριστώ. Και να ευχαριστήσουμε πολύ και τα βουλευτήρια που κάμισα για την παρουσία σας εδώ. Άρα μπορείτε να πείτε ότι ήταν μέτρια κείμενα και μπορέσαμε να βοηθήσουμε τους μαθητές. Χωρίς να θέλω να προβώ σε κριτική, θεωρώ ότι τα θέματα μπήκαν με την λογική να βοηθηθούν τα παιδιά. Δεν θέλαμε να βάλουμε θέματα, να κατακεραυνώσουμε μαθητές ή κάτι τέτοιο. Έχετε ήδη τα προηγούμενα χρόνια, πάντως, από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι άκουγα, γιατί έχει αρκετά χρόνια που έχω σταματήσει το σχολείο, ότι υπήρχαν χρονιές πάρα πολύ δύσκολες, και μου λένε και κάποιοι ότι φέτος ήταν μια καλή χρονιά με εύκολα θέματα. Ναι. Δεν ήταν πολύ δύσκολο. Ναι, δεν ήταν μια χρονιά που τα θέματα δημιουργούσαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι με άριστα το 20 στις Πανελλήνιες, το 12 είναι το διδαγμένο κείμενο. Οπότε, ένα διδαγμένο κείμενο σαν αυτό, με κατανοητά και αντιμετωπίσιμα σχεδόν από το σύνολο των μαθητών θέματα, δημιουργεί έναν μεγάλο βαθμό ευκολίες, σίγουρα. Το αδίδακτο είναι ένα μάθημα που πάντοτε βασίζεται και σε προγενέστερη γνώση, σε μεθοδική προσπάθεια πολλών ετών και όχι ενός, δύο ή τριών μηνών ή τέλος πάντων μίας χρονιάς. Αλλά όπως και να έχει, αν εξαιρέσουμε την απόδοση του περιεχομένου στην ελληνική, τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα ήταν και στη λογική των προηγούμενων ετών, αλλά και κατά την κρίση μου όχι ιδιαίτερα δύσκολα. Τι σας είπαν οι μαθητές, κυρία Ζουμπόγλου? Ότι δυσκολεύτηκαν. Ορισμένοι δυσκολεύτηκαν πολύ. Ορισμένοι ήταν αισιόδοξοι, έγραψαν. Οι γονείς τους άγχωσαν. Τι σας λένε, λέτε τους γονείς να μην τους πιέζουν από πάνω και διάβασε και μη βγαίνεις και πάρε την πορτοκαλάδα για να βοηθήσει να θυμάσαι. Και όλα αυτά τα οποία λένε και οι μητέρες μας και μας βοηθούσαν. Πάντως, εγώ ακούω συχνά ότι, αυτό θα μου το πείτε βέβαια και εσείς αν το ξέρετε, ότι η πίεση δεν βοηθά τελικά το μαθητή. Πολύ σωστά. Οι γονείς είναι υποστηρικτικοί. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και τα παιδιά κατέβαλαν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια. Ορισμένα εξ αυτών, καλά αποτελέσματα πιστεύω ότι θα. Χαρμόσυνες ειδήσεις θα μας φέρουν. Ωραία. Πάντως, η πίεση δεν πρέπει, και να το πούμε και είναι ένα μήνυμα προς τους γονείς, κύριε Πιστάκη, ότι δεν πρέπει να πιέζουν τους μαθητές, τα παιδιά, έτσι ώστε κάτσε, διάβασε. Νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλα και ξέρουν, μέχρι ένα σημείο καλό είναι να ενδιαφέρονται, αλλά και πολλή πίεση δεν ξέρω αν φέρνει πραγματικά αποτέλεσμα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Οπωσδήποτε πρέπει το οικογενειακό περιβάλλον να είναι υποστηρικτικό. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο ακριβώς το να γίνεται ώρες-ώρες φορτικό. Να πιέζει και να καταπιέζει τους μαθητές που ούτως ή άλλως είναι στην εφηβεία. Συν και το ότι διανύουν και την πλέον αγχωτική και δύσκολη σχολική χρονιά, την τελευταία χρονιά του Λυκείου ενώπιση των Πανελλαδικών. Οπότε κάπου πρέπει να υπάρχει μια σωστή ισορροπία και να μην ξεπερνιούνται κάποια όρια, διότι το φορτικό και καταπιεστικό κλίμα φέρνει αντίθετα αποτελέσματα. Και ίσως δημιουργείται και μια εντός εκτός αγωγικών αποστροφή, ας πούμε, κάποιων μαθητών από το διάβασμα ή την διαδικασία. Τώρα, τις επόμενες ημέρες, πώς είναι το πρόγραμμα? Το επόμενο μάθημα για την ομάδα προσανατολισμού των ανθρωπιστικών σπουδών είναι η ιστορία. Ένα μάθημα το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε έναν όγκο αποκτημένης γνώσης από το βιβλίο. Βεβαίως, εξετάζεται και η αναλυτική και η συνθετική ικανότητα των παιδιών μέσα από τα θέματα των πηγών, έτσι όπως το ονομάζουμε, που καλούνται να συνδυάσουν την ιστορική γνώση που τους έχει παρασχεθεί από το βιβλίο σε συνδυασμό με πηγές
και πληροφορίες που τους δίνονται ως θέμα και να συνθέσουν μια δική τους απάντηση, αποτιμώντας και κρίνοντας συνήθως κάποια ιστορικά γεγονότα. Μάθημα επίσης αυξημένης βαρύτητας, πλην όμως με προσπάθεια και φυσικά με ψυχραιμία. Είναι βατό και κατανοητό μάθημα και σίγουρα τα παιδιά περισσότερο μεγαλοποιούν κάποια ζητήματα παρά είναι στην ουσία έτσι. Οπότε η συμβουλή είναι ψυχραιμία και οργάνωση και καλή επανάληψη. Και σωστό είναι να πούμε ότι και αν τελικά για κάποιο λόγο δεν θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, δεν έγινε και κάτι, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, έχω ακούσει πάρα πολλές φορές παιδιά τα οποία βλέπουν μετά ότι τελικά δεν πήγαν και τόσο καλά. Δεν το βάζω ότι μετά όλο το καλοκαίρι είναι χάλια ψυχολογικά. Δεν έγινε και τίποτα. Υπάρχει και επόμενη ευκαιρία. Και ίσως τελικά βρήκαν και ένα δρόμο καλύτερο στη ζωή τους. Δηλαδή έκαναν μια επιλογή άλλη, τους οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα καλύτερο και για την ευτυχία, την προσωπική τους ευτυχία. Ναι, δηλαδή επειδή βλέπω και οι γονείς, να δεν διάβασες, γιατί εκείνοι πέφτουν πάνω στα παιδιά και δεν πρέπει. Ναι, σίγουρα. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι Πανελλήνιες είναι ένα σκαλοπάτι σημαντικό στη ζωή μας, αλλά δεν είναι το μόνο. Υπάρχουν πάντοτε και άλλοι δρόμοι. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό και από τη στιγμή που ένα παιδί γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν μπορεί το ίδιο στον εαυτό του να πει ότι μπορούσε να κάνει και κάτι παραπάνω και δεν το έκανε, έχει κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του. Και πάντοτε υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Δεν είναι μονόδρομος οι Πανελλήνιες. Είναι ένα σκαλοπάτι σημαντικό, αλλά όχι το μόνο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Ευχόμαστε για ακόμη μια φορά σε όλους καλή επιτυχία. Πάντα βέβαια οι μαθητές οι οποίοι προετοιμάζονται καλύτερα, έτσι κύριε Ψητάκη, είναι αυτοί οι οποίοι εκ των πραγμάτων σε αυτές τις στιγμές, σε αυτές τις εξετάσεις, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα φέρουν και θα έχουν τη διαφορά, αν θέλετε, ισχύει, σε σχέση ισχύει, με τους... Ισχύει, πάντα η καλή προετοιμασία, τόσο σε ό,τι αφορά το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, αλλά και η καλή ψυχολογική προετοιμασία, εννοείται ότι είναι τα δύο βασικά συστατικά για την επιτυχία. Έχει μυστικό στο να πίνουν φρέσκο χυμό το πρωί ή να κοιμούνται καλά, γνωρίζετε κάποια μυστικά να δώσουμε, χαριτολογώντας πάντα. Ναι, θέλετε να... Παρακαλώ κύριε Θεμέλη. Ωραία. Είναι μια καλή συμβουλή να ξυπνήσουμε αρκετά νωρίτερα, όχι μισή ώρα πριν φύγουμε. Συγκρατεί καλύτερα... Σίγουρα το μυαλό χρειάζεται λίγη παραπάνω ώρα από το σώμα για να μπει σε εγρήγορση, οπότε βοηθάει να είμαστε ξύπνοι λίγο νωρίτερα. Δεν πηγαίνουμε νηστικοί σε καμία περίπτωση. Και ένα χυμός, ένα ελαφρύ γεύμα όπως ένα τόστ θα βοηθήσει ώστε να είναι και το σώμα μας σε εγρήγορση και το μυαλό μας σε μια αρκετά αφυπνισμένη κατάσταση. Και να υπενθυμίσουμε ότι απαγορεύεται τα κινητά για να μην υπάρχει η περίπτωση Βεβαίως. Των γραπτών όπου μηδενίζονται έτσι. Mm-hmm. Το θυμίσουμε στους μικρούς, στους μεγάλους μαθητές ότι το κινητό απαγορεύεται. Το κινητό απαγορεύεται, ένα νεράκι, ένα χυμός, μας βοηθάνε κατά τη διάρκεια της 3ωρης εξέτασης. Τι άλλο επιτρέπεται, στυλό, νεράκι. Αυτό. Στυλό, ναι, νεράκι ναι. Και κάποιο αναψυκτικό. Να δώσω και μια συμβουλή, μπορώ. Ναι, εννοείται. Στους μαθητές που εξετάζονται τις επόμενες μέρες, να μην τα παρατήσουν, να παραμείνουν εκεί, να κάνουν χρήση ολόκληρης της ώρας, που τους διατίθεται ολόκληρο το τρίωρο. Γιατί αρκετοί λένε, ναι, τα ξέρω, όταν γρήγορα. Και όχι μόνο αυτό, αν απελπιστούν, αν δουν ένα δύσκολο θέμα, ας χαλαρώσουν, δύο βαθιές ανάσες και ας συνεχίσουν. Θα έρθει μια ιδέα, θα γράψουν κάτι. Από το να τελειώσουν γρήγορα και να πούν, εντάξει, αφού τα ξέρω, τα έγραψα, ξανά δεύτερη ανάγνωση, τρίτη, mm-hmm, μήπως κάτι mm-hmm. δεν το συμπληρώσαν σωστά. Το μυστικό είναι. Μυστικό. Δεν αφήνω θέμα αναπάντητο. Προσπαθώ και επιδιώκω να κερδίσω κάθε ενδεχόμενο μόριο. Ακόμη και αν δεν είμαι σίγουρος ή σίγουρη ότι κάτι είναι σωστό, προσπαθώ και γράφω. Δεν το παρατώ. Ποτέ. Κάποια άλλη στιγμή, με το καλό ότι θα τελειώσουν οι εξετάσεις, θα ήθελα να συζητήσουμε από εκεί και πέρα το αύριο των μαθητών και αν θέλετε τις συχνές αλλαγές που έχουμε, όπου κάθε χρονιά λες, άρα για τώρα τι θα γίνει φέτος, τι θα κάνει το Υπουργείο, τι θα μας επιφυλάξει, γιατί το έχουμε κι αυτό. Νομίζω ότι είναι και οι μαθητές και οι γονείς με αναμονή του χρόνου, άρα γιατί τι εξετάσεις θα έχουμε, πώς θα γίνει η εισαγωγή, πώς εκείνο, τα Υπουργεία έτσι λίγο τα αλλάζουν. Σας ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ και για τα ευχαριστήρια που μας έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ναι.